και κατ' επανάληψη. και νομίζω ότι όλοι έχουμε πιστεί. Αλλά το επόμενο βήμα πιστεύω ότι είναι ο μετασχηματισμός του ανθρώπου. Λέξεις όπως transgenderism, κοινωνικό φύλλο, υβριδικός άνθρωπος, ίσως τα ακούγεται όλο και περισσότερο. Η επόμενη εισήγησή μας είναι από τον εδεσιμολογιότατο πρεσβύτερο Πέτρο Χίρς, ο οποίος ήρθε από την Αμερική σήμερα και θα αναφερθεί... Είναι διδάκτορ θεολογία. Το θέμα τη εισήγησή του είναι το τέλο τη θεωρία τη εξέλιξη, αποθέωση του σαρκικού ανθρώπου, προετοιμασία και πορεία προ τον Αντίχριστο. Δύο λόγια επίση για τον πρωτοπρεσβύτερο είναι ότι είναι πολύτεκνο, πατέρα πέντε παιδιών, είναι απόφοιτο τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, κάτοχο μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματο στον τομέα τη δογματική. Είναι ιδρυτή και πρώτο επιμελητή του περιοδικού Divine Ascent A journal of Orthodox Faith, συγγραφέα θεολογικών βιβλίων και άρθρων και μεταφραστή πολλών άρθρων και βιβλίων, όπω το βιογραφικό του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σεβαστοί πατέρες, αδελφοί εν Χριστώ, όποιος αδυνατεί να πιστεύει στον Χριστό θα πιστεύει ανεπόφευτα στον Αντίκριστο. Πατήρ Σερεφιμ Ρόζ. Ο, ε. ο μεταανθρωπισμός είναι η νεότερη, ίσως και η τελευταία, έκφραση του αρχαίγονου περισμού και ψέματος του σατανά προς τον άνθρωπο. Να γίνει ο Θεός χωρίς Θεό. Ή αν η μέρα φάγεται υπ' αυτού, Διανεχθήσετε η μόνη αυθομή και έσεστε ως θεοί. Καθώς απορρίπτε τον Θεάνθρωπο Χριστό για χάρη της δημιουργίας του αντιστρόφου του ανθρώπου Θεού, χωμοδίως, ο μεταάνθρωπισμός είναι σε κάθερα εντελώς σατανικής εμπνεύσεως η οφειώδης αντιστροφή του θείου θελήματος και σχεδίου για τον άνθρωπο, το να γίνει Θεός κατά χάριν, δια του ψέματος ότι θα γίνει Θεός αλλάζοντας την ανθρώπινη φύση, είναι ολοφάνερη. Επιπλέον δε ομολογείται και από τις είδη, είδης τους προφήτης του μεταανθρωπισμού. Ο Ιουβάλ Νόα Χαράρη φαντάζεται ότι οι μεταανθρωπιστές και οι συμπολεμιστές τους θα πάρουν τους ανθρώπους πέρα από την εξέλιξη και θα τους κάνουν θεούς. Και λέει, έχοντες εξυψώσει την ανθρωπότητα πάνω από τις οδης επίποδο των αγώνων επιβίωσης, θα κάναμε τώρα στόχο μας την αναβάθμιση των ανθρώπων σε θεούς και την μετατροπή του Homo sapiens σε Homo Deus. Βέβαια, ο Χαράρι έχει κατά νου μία εσφαλμένος λεγόμενη αναβάθμιση στους εμπαθείς και παγανιστικούς θεούς του Ολύμπου και όχι ένωση με τον άκρο σταπεινό, εσταυρωμένο και αναστεμένο Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Ζητούμενο των νεοειδωλατρών είναι η ομή ισχύς, η δύναμη, η εξουσία, τίποτα άλλο. Ουδέν και Η ηφ Οι ισχυρισμοί του είναι κυριολεκτικά φανταστικοί. Και λέει ο Χαράρη, η σύγχρονη επιστήμη και η τεχνολογία έχουν κατεστήσει δυνάμεις που κάποτε αποδίδονταν σε αυτούς τους θεούς όπως λόγω χάρη την δυνατότητα δημιουργίας και σχεδιασμού της ζωής, το διάβασμα σκέψεων, την εκ μεγάλων αποστάσεων επικοινωνία, τον έλεγχο του περιβάλλοντος, την ταχύτητη μετακίνηση και την αιώνια ζωή. Προσιτές και εκτιτές για τους ανθρώπους συλλογικά. Έτσι, ο Χαράρη που βλέπει ότι κάποια στιγμή στο μέλλον ίσως να μπορείς να αγοράσεις για τον αυτό σου την δύναμη του Ιρακλή, τον αισθησιασμό της Αφροδίτης, την Σοφία της Αθηνάς ή την μάνα του Διονύσου, η μανία, συγνώμη, του Διονύσου, συγγνωμη του αυτό είναι σε αυτά που σε ενδιαφέρει. Κλείνω εισαγωγικά ή του παροδία της Θεόσιος συνάδει με την, των συναδέλφων του μεταανθρωπιστών μετα ασυμπαθή μέχρι και καταφρονητική θεώρηση των ανθρώπων και της ίδιας της στήσεως. Όπως ο ανθρωπισμός, ο ουμανισμός μας απολευθέρωσε από το δεσμά της προκατάλεψης γράφει ο μεταανθρωπιστής Σάιμον Young, ας μας ελευθερώσει και ο μεταανθρωπισμός από το βιολογικά μας δεσμά. Είναι εντελώς νοστική. Νοστικισμός προσβεύουν όλοι αυτοί. Συνεπώς δεν εξυψώνουν τον άνθρωπο αλλά την δική τους ιδέα του τι θέλουν ο άνθρωπος να γίνει καθώς απομακρύνονται από τον ανθρωπισμό και από μία ανθρωποκεντρική προς μία data κεντρική θεώρηση, ο δατισμός, καινούρια φρούτα των μεταανθρωπιστών, ταυτόχρονα καταβάζουν τον Θεό σε μία υπερανθρώπινη κατάσταση θεοδών δυνάμειων. Αυτό είναι ανεπόφευτο αφού ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, ώστε η διαστρέβλωση, η απόρρεψη του ανθρώπου επιφέρει το ίδιο και στον Θεό και το αντίστροφο. Ο Νίκολος Μπόστρομ, πρωτοπόρος του μεταανθρωπισμού, γράφει, κατά τρόπο που θυμίζει τον Νίτσι, ότι αποτελεί όνειρο των μεταανθρωπιστών η ημέρα οπότε η ασθενική ανθρωπότητα θα ξεπεραστεί, θα νικηθεί και θα γίνει μεταανθρώπινη. Και λέει, οι μεταανθρωπιστές θεωρούν την ανθρώπινη φύση έργο σε εξέλιξη, μία μισοψημένη αρχή την οποία μπορούμε να μάθουμε να την αναπλάθουμε κατά βούληση. Η σημερινή ανθρωπότητα δεν είναι οπωσδήποτε και τελικό σημείο της εξελίξεως. Οι μεταανθρωπιστές ελπίζουν ότι με η κρίση της επιστήμης, της τεχνολογίας και άλλων λογικών μέσων θα καταφέρουμε τελικά να γίνουμε μετάνθρωποι, post-human, όντα με ικανότητες άπειρα μεγαλύτερες από όσες έχουν οι τωρινοί άνθρωποι. Κλείνω εισαγωγικά δια του κραυγελαίου και ανήθικου χειρισμού της φύση, της γενετικής μηχανικής, των φαρμάκων και της βιοκυβερνητικής βετίωσης της φυσικής, συναισθηματικής και διανοητικής μας σύστησης, οι μεταανθρωπιστές επιστήμονες ζητούν να ανασχεδιάζουν το ανθρώπινο γένος και να μας μετατρέψουν σε εντελώς νέο είδος, να δημιουργήσουν τον κενό Άνθρωπο. Ο άθιος στόκος τους δεν είναι τίποτα λιγότερο από το να ζουν αιώνια πεσμένοι αμαρτυλοί είτε δια βελτιώσεων των βιολογικών σωμάτων είτε δια αντικαταστάσεως των σωμάτων με τεχνικά τεχνητά σώματα είτε δια του αναβάσματος του μυαλού των ανθρώπων σε ένα εικονικό μέσο, δηλαδή μια νεόσφαιρα. Ο μεταανθρωπιστής είναι ο νεοπόλος με η τεχνολογική δύναμη να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί το δικό του εξαιρετικό μέλλον. Ο μεταανθρωπιστής είναι δημιουργός που συγκεντρώνει μια σειρά αλληλοσυνδεδεμένων δυνάμειων που θα φέρουν το επιθυτό μέλλον του μεταανθρώπου ενός όντως Θεοδούς, έτσι όπως το λένε. Η προοπτική της αιώνιας ζωής σε ένα πεσμένο, διαφθαρμένο κόσμο, μια πραγματικά κολλεσμένη ύπαρξη που επιζητούν οι μεταανθρωπιστές, απο, αποφεύτηκε κατά θεία πρόνοια, πρώτα με την εξουρία του ανθρώπου από τον παράδεισο και μετά με το τελικό θάνατό του ο θάνατος με τη σειρά του πρέπει να νικηθεί και έχει νικηθεί με την ανάση της εν ανθρωπότητά ανθρωπότητας μας και την έκτεξιόν του Θεού και Καμία εφεύρεση του αμαρτωλού πεσμένου ανθρώπου όσο εκτινής και επαναστατική και αν είναι δεν θα μπορέσει ποτέ να νικήσει τον θάνατο. Για τον απλό λόγο ότι είναι ο θάνατος πνευματικό γεγονός πρώτα και μόνο δευτερεύοντας βιολογικό. Με την, ανάστησή τους, με την ανα αναζήτησή τους για αυτοθέωση και την δημιουργία του κοινού ανθρώπου, οι μεταανθρωπιστές επιστρέφουν στην ιδεολατρία. Και είναι αυτό είναι μεγάλο σημείο των καιρών, γιατί πρέπει να να θεί πίσω και σε χριστιανικούς λαούς την ιδωλατρία πριν να θεί ο Αντίκριστος. Και επιστρέφουν στην ιδωλατρία, υποδίονται τον Θεό και μιμούνται τον Αιωσφόρο, ο οποίο ενατένεσε το φως της δική του διανύας και το λάτρεψε. Το κτίσμα δηλαδή, ως τον τίστη δεν έδωσε δόξα το Θεό, αλλά υπερήψωσε τον εαυτό του ως ίσο προς τον Θεό. Αυτή λοιπόν είναι σε κάθερα πρόδρομη του Αντικρίστου, ο οποίος είναι ο αντικείμενος και υπεραιόμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών ή σέβασμα, κατά τον Απόστολο Παύλο. Είναι σύγχρονη διάδοχη των προηγουμένων αποστόλων του Αντικρίστου, του Νίτσι, του Μάρξ και άλλων ουτοπιανιστών. Μόνο που τώρα δεν χρειάζεται πια να καταστρέψουν την παλιά τάξη και μπορούν να αφοσιωθούν αποκλειστικά στην σφυρολάτηση της μοναδικότητας, singularity, τεχνολογικής υπερφυΐας. Έναν χιλιαστικό μεταανθρώπινο παράδεισο ελφιάλτη. Η μεταανθρωπιστική καταφρόνηση της ανθρωπότητας, συναποκόλουθο της απόρρεψης του Θεού, δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά έχει ρίζες, τις ρίζες της βαθιά, μέσα στον ευρωπαϊκό ανθρωπισμό και το εγχείρημα του διαφωτισμού. Στην καρδιά του εγχειρήματος του διαφωτισμού ήταν το αίσθημα ότι δια της ανθρώπινης εφευρετικότητας η ανθρώπινη λογική μπορεί να ανακαλύψει τα μυστικά στην καρδιά της πραγματικότητας. Αξιοποιώντας τις δυνάμεις της φύσης για την βελτίωση της ανθρωπότητας. Κινητήρα δύναμη ο στόχος του Φρανσίσκο Μπέικεν να απαλλάξει την κατάσταση του ανθρώπου από τις αδυναμίες του, της, της φύσης. Τα Ταυτόχρονα, όπω όπως ε, την απαλλάσσει από την ίδια της την ανθρωπότητα. Με άλλα λόγια, δηλαδή, ο μεταανθρωπισμός είναι μία και της αυτής συστάσεως με το εγχείρημα του Μπέικεν, που άρχισε τον 17ο αιώνα και αποκορυφώνεται στο μεταανθρώπινο όρεμα του μέλλοντος. Έχει βαθιά ρίζες, δεν είναι κάτι τελευταία 20-30 χρόνια. Αντιστρέφοντας επακριβώς την χριστιανική κατανόηση της ιστορίας, ότι ο άνθρωπος ριζες δεν ειναι κατι τελευταια 20 30 χρονια αντιστρεφονται επακριβως εκπίπτει και απομακρύνεται από το Θεό και επιστρέφει στην ειδωλατρία προς τις επιστροφές του Χριστού οι μετα-ανθρωπιστές ως πιστοί της εξελίξεως, της θεωρίας της εξελίξεως πιστεύουν πως η ανθρωπότητα βρίσκεται στα πρόθυρα του να επιτύχει ομοιότητα προς τον Θεό. Βλέπετε και θα ακούσετε ότι βήμα-βήμα ό,τι κάνουν αυτοί οι αντίκριστοι, οι πρότρομοι του αντικρίστου είναι ότι κάνει ο διάβολος αιωνίως είναι, είναι μαϊμού του Θεού ό,τι βλέπει τον Θεό κάνει και ο ίδιος αντίστροφα με άλλο τρόπο προσπαθεί να να, 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 βελτιω, να κάνει καλύτερη δουλειά από τον διάβολο, να δώσει ομοιότητα, να δώσει αιώνια ζωή όλα να το πουλήσει επί της γης, αυτό είναι όλο το πρόγραμμα του Αντικρίστου. Και αυτό βλέπουμε μπροστά μας στην ιστορία. Ενώ καταφρονούν και απομακρύνονται από τις βιολογικές ρίζες του ανθρώπου, όπως λένε, μεταανθρωπιστές σαν το Ρεϊ Κούρσβιλ είναι γεμάτοι με ασυγκράτηση, ασυγκράτητη ύβρη ισιοδοξία και πίστη στις υποσχέσεις της εξελίξεως, ότι θα φέρει όλο και μεγαλύτερη πολυπροκότητα, μεγαλύτερη κομψότητα, μεγαλύτερη νοημοσύνη, μεγαλύτερη ομοφυλιά, ομοφιά, μεγαλύτερη δημιουργικότητα και μεγαλύτερα επίπεδα λεπτών προσόντων όπως την αγάπη. Αν και απομακρύνονται από το Θεό και ξεπερνούν τους βιολογικούς περιορισμούς του ανθρώπου, παρά ταύτα είναι πεπισμένοι ότι ασχολούνται με πνευματικό εγχείρημα, όπως λένε. Και πράγματι, έτσι είναι, κατά ένα νοστικό τρόπο. Τα πνεύματα που εμψυχώνουν την αναβάθμισή τους, όμως είναι πεσμένα πνεύματα και τους οδηγούν στην υπ ανθρωπότητα, όχι στην υπέρ ανθρωπότητα. Παρατήρησε ο J.P. Bishop σχετικά με την πίστη που έχει ο μεταανθρωπιστής στις λογικές δυνάμεις του ανθρώπου να υπερβεί τον άνθρωπο, στις ίστερες φάσεις της υποαξιώς του ο άνθρωπος στέκει στο χείλος μίας επιλογής, να προσαρμοστεί ή να εξαφανιστεί. Αν και καθώς βράβει την εξαιρετική του ύπαρξη, δημιουργεί τις προϋποθέσεις της ίδιας του της καταστροφής, Πεποίθησή του είναι ότι με τις λογικές του δυνάμεις και με την ικανότητά του να σχεδιάζει τον ίδιο του το εξελικτικ εξελικτικό μέλλον, θα μπορέσει το ανθρώπινο ζώο να νικήσει με εξυπνάδα την ίδια του την κατάρρευση στην Άβυσσο. Σε αυτή την εξέλιξη κατά σχεδιασμό, συγκεκριμένοι εξαιρετικά ισχυροί άνθρωποι πασχίζουν να δουλήσουν την εξαιρετική πορεία στον δρόμο της ολοκληρωτικής κυριαρχίας και ελέγχου παντός όντως, παροθώντας και ερχομένου, δίνοντας μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερη μεγένθεση σε μια συγκεκριμένη μορφή ανθρώπου. Εδώ το μόνο χέρι που κατευθύνει την εξέλιξη είναι το χέρι του μεταανθρωπιστή ή πιθανώς κάποιας ελίτ ανάμεσά τους». Κατά αυτόν τον τρόπο, η μεταανθρωπότητα του μεταανθρωπισμούς επιφέρει παραδόξως το αναπόφευκτο τέλος της εξελίξεως. Η φυσική επιλογή δεν είναι πια φυσική. Οι μεταανθρωπιστές κάθονται στην θέση του οδηγού, οδηγώντα την εξέλιξη και μετατρέποντας την σε συνειδητό πρόγραμμα χειραγωγήσεως και υπερβάσεως της φύσης έχει μέσα του σε κάθε και θα φέρει στον κόσμο ολοκοτική ε, έλεγχο του ανθρώπου. Ο μεταανθρωπισμός συνεπώς αποτελεί την τελευταία μετάλεξη της εξαιρετική θεωρήσεως και ταυτόχρονα και το ουσιαστικό τέλος της θεωρήσεως, της εξελίξεως στην πράξη. Και εδώ να παρατηρώ και να πω ότι εδώ οι σύγχρονοι ορθόδοξοι θεολόγοι, με εξαίρεση τον Πάτερ Σέρεφη Μρός, έχουν πέσει έξω. Και είναι πράγματι μεγάλο, ε, μεγάλο κρίμα που ένας θεολόγος όπως ο αείμνηστος Πάτερ Ιωάννη Ρωμανίδης και άλλοι δεν κατάλαβαν τη σημασία της θεωρίας εξελίξεως σε όλη την πορεία προς το Αντίκριστο. Δεν το κατάλαβαν καθόλου, δυστυχώ. Μόνο ο Πάτης Ροζ, που ξέρω εγώ, έχει καταλάβει και έχει γράφει πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Γεννημένο μετά το μηδενισμό, μετά το θάνατο του, του Θεού κατά τον Νίτσι, και μεγαλωμένο στον χιλιασμό, δηλαδή την ουτοπική πεποίθηση ότι ο άνθρωπος πεσμένος μπορεί να τελειοποιηθεί, ο μεταανθρωπισμός τώρα ευδοκιμεί στις εντελώς νέες συνθήκες υπάρξιος, της μεταεπαναστατικής νέας εποχής που εξουσιάζεται από την αναρχία και ο πληθυσμό τη είναι υπεράνθρωποι, supermen. Είχε γράψει ο πατεσέριφη Μπρο πριν από περισσότερα από 60 χρόνια το εξή. Αυτό είναι το επαναστατικό όνειρο που οδήγησε του ανθρώπου στην εκτέλεση του απίστευτου δράματο τη σύγχρονη ιστορία. Πρόκειται για ένα αποκλειτικό όνειρο και πολύ σωστά κάποιοι βλέπουν μια παράξενη ανατροπή της χριστιανικής οπίδες του βασιλεία των ουρανών. Μιλάει την θεωρία της εξελίξεως. Πριν από 60 χρόνια το είδε ότι πού θα πάει και, θα πούμε και άλλα από τον Παντεσερεφίμ στο τέλος. Αν και κυριαρχείται κατά συνθετική πλειοψηφία από κοσμικούς ανθρωπιστές, ουμανιστές, ο μεταανθρωπισμός προσλαμβάνει θρησκευτικό χαρακτήρα με διαστάσεις τόσο φιλοσοφικές όσο και μυθικές. Έχει οντολογία και θεολογία και μαζί αυτά εκαθιδρύουν ένα μύθο. Σύγχρονοι, άθιοι άνθρωποι, απογνωσμένοι και απογοητευμένοι βρίσκουν ελπίδες στο μεταανθρωπιστικό Ευαγγέλιο της επικείμενης απολυτρώσεως από την ασθένεια και το θάνατο μεγαλώνοντας την μηδενιστική έρημο της μετακριστιανικής δύσεως, αγνοώντας τον Χριστό και την Εκκλησία του έντελος, οι εκθεσινοί φοιτητέ λογοτεχνίας γίνονται οι αυριενοί πραπαγκαντιστές του μεταανθρωπισμού. Θεωρούν την μεταανθρωπότητα ως ανεπόφευτη και μόνο πυθικόμηλη κρεατόσακι, όπως το λένε, φυσιολογικοί άνθρωποι δηλαδή, θα ήταν τόσο ανόητοι ώστε να μην την αποδεχθούν. Η Έλση Μπόχαν, η νεαρή αυσιλή συγγραφέας του βιβλίου «Future Superhuman – Are Transhuman Lives in a Make or Break Century», ένα πολύ γνωστό εισαγωγή στο μεταανθρωπισμός, είναι μία από τις πιο διακεκριμένους αποστόλους του μεταανθρωπίνου Ευαγγελίου. Παραδέκεται ότι ο μεταανθρωπισμός παίζει το ρόλο θρησκείας. Σε κλειδώνοντες μυστήρια και υποδιόμενος τον Θεό. Αναφέρει σε άρθρο για την κυρία αυτή, όταν η Μπόχαν εκπονούσε το, τον διδακτορικό της πραγματοποίησε την πρώτη της μεγάλη ομιλία σε ένα συνέδριο. Ύστερα ένας βιολόγος την πλησίασε και την συγχάρη για το έργο της και είπε «Τότε με κοίταξε στα μάτια και μου ψιθύριζε «Ξέρεις, κτίζε με τον Θεό»» είπε η Μποχαν γελαστή. «Τότε κοίταξε και εγώ και του λέω «Ναι, το ξέρω». Ήξεραν βέβαια ότι δεν το εννοούσαν ω θρησκεία, λένε, αλλά πολλά από όσα έχουν συζητηθεί στην θρησκεία, πάντων ουσία, πάντων δυναμία, ασιοποιήσουμε λέει και πάναγαθότητα, αγαθότητα, τουλάχιστον πλησιάζουμε προς αυτή την δύναμη που βλέπει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα, εξερευνά τα πάντα. Οι φόβοι και οι προστοχίες της εποχής μας έχουν παραγάγει θρησκευτική θέρμη και η ζήλο στους οπαδούς του μεταανθρωπισμού με αντιστοιχούντα θρησκευτικά κοινωνικά χαρακτηριστικά. Αυτό το μεταανθρωπιστικό κοινωνικό φαντασ... φαντασιακό είναι βαθιά ριζωμένοι στους κοινωνικούς θεσμούς ειδικά στην σημερινή κουτούρα των θετικών επιστήμων δηλαδή το, το λεγόμενο STEM, επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά, έχει τους δικούς τους αγίους τόπους, όπως το Silicon Valley ή το εργαστήριο της Google. Έχει τους δικούς τους αγίους και αγίες, όπως τον Avri de DeGray ή τον Ray Kurzweil, οι οποίοι εργάζονται επιμελώς για χάρη του μεταανθρώπου έχει τους ορεματικούς προφήτες του, όπως τον Νατάσα Βίτα Μόρ ή τον Μάξ Μόρ. Έχει τους αρχιερείς του, όπως τον Ιλον Μάσκ. Έχει ιδρύματα ανωτέρες μόρφησης, τις επιχειρήσεις των θετικών πανεπιστημιών στη συνεργασία με ιδιωτικούς τομείς. Έχει υπηστηρικτή φιλοσοφία, συγκεκριμένα τον Άγγλο-Αμερικανική φιλοσοφία, η οποία αντλεί την πολιτική της σχετικότητα από τις θέσεις της ως φύλακα των ορθών δογμάτων. Η φιλοσοφική στάση που βρίσκεται στην καρδιά των συγχρόνων θετικών πανεπιστημιών είναι του naturalism, naturism, που επνέει τις σύγκρονες επιστημονικές πρωτοβουλίε. Θα μπορούσαμε και να, σε αυτά τα θρησκευτικά χαρακτηριστικά της μεταφράσης ανθρωπιστικής πίστης να προσθέσει ότι για μυστήρια έχουν τις γονιδιακές δια, θεραπείες και τα εμβόλια mRNA. Για Άγιε Λείψινα, τα πρώιμα ανθρώπινα απολυθώματα που βρέθηκαν στην Αφρική και οι αρές εικόνες τα φιτουριστικά ρομπάτ and cyborgs. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη θρησκευτική πλευρά του θέματος που πρέπει να υπολογίζουμε γιατί ο Αντίκριστος θα είναι και θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης. Μία μεσαιναϊκή προστοκία καλλιεργείται στα πλήθη από τις προφήτες και σοφούς της επιστήμης και της επιστημονικής φαντασίας ότι σύντομα θα λυτρωθούν από την μετενεορτική τους δυστυχία μέσα μιας φιλάνθρωπης, απρόσωπης, υπερνοημοσύνης, η οποία θα προάξει ραγδαίως την βιοτεχνολογική βελτίωση μέχρι το σημείο ακόμη και της λεγόμενης αθανασίας. Ο φιτουριστής Ρέι Κουζουέλ, συγγραφέας των βιβλίων πολύ γνωστό στην Τύση, η εποχή των πνευματικών μηχανών και η εγκεκίνη μοναδικότητα, ορεμάζεται, ορεματίζεται αυτή την υπερενόησιμοσύνη ως τεχνολογική συγχώνευση της ανθρώπινης συνείδησης και της τεχνητής, τεχνητής Θα αφήσω για το datism, γιατί θα φύγω μες στον χρόνο, και θα πάμε, ή ήδη έχουμε φύγει πολύ το χρόνο, να μην σας κουράζω, να πω μόνο ότι μιλάει και ο Χαράρη για το λεγόμενο datism, dataism, δεδο, δεδομενισμό. Και το, αυτό, αυτό θα φέρει δηλαδή την δυνατότητα, το big data, ε, στην ανθρωπότητα για να είναι το λεγόμενο δίδα, ε, διαδικτύου των πάντων θα είναι υπερνού. Με από αυτό θα μάθουμε και θα είμαστε σαν Θεοί. Θα έχουμε μια νόση υπεράνθρωπη. Εάν ο τεχνικό ανθρωπισμός υπόσχεται την θεοποίηση της ανθρωπότητας, ο deitism εγγυάται την απα, απαρχα, της, απαρχαίωσή της, Δηλαδή, αντιφάσκουν από τη μία μας λένε για αιώνια ζωή και από την άλλη ουσιαστικά είναι φιάλτη της, του μέλλοντος με απρόσωπο Θεό μέσα στην τεχνολογία που θα μας οδηγεί, θα μας κυριαρχεί. Ο μεταανθρωπισμός από την ορθόδοξη θεολογία τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ είναι οδός προς τον αντίκριστο. Κατά μία ενένεια οι σημερινοί μεταανθρωπιστέ δεν είναι τίποτα κνούριο απλώς προσπαθούν να κτίζουν ένα νέο πύργο της Βαβέλ, να φτάσουν έως του ουρανού και έτσι να ποιήσουν εαυτής όνομα. Οι Βαβυλώνοι χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία της εποχής τους, πλήθους και λάσπη. Ενώ οι νέοι Βαβυλώνοι χρησιμοποιούν την τεχνητή νομιοσύνη, νοημοσύνη, την γενετική, μηχανική και άλλες σύγχρονες τεχνολογίες και ακριβώ όπω του τυφλού Βαβυλονίου ημερών Αχαίων, με απογνωσμένε ενέργειε αυτοσυντηρήσεω, επι, επιζητούν τώρα ζωή και ενότητα εκτό του εαυτού του, αλλά όχι ει τον Θεό. Στην δημονική εμπνεύσεω αλαζονία του, αυτοί φαντάζονται Θεοδή μεγαλειότητα, όπω και τότε. Πολλά από αυτά για τα οποία κομπάζουν δεν θα πραγματοποιηθούν ενώ και αυτοί θα διασπαρούν και έπειτε θα συντριβούν ως σκεύη καραμέως από το Θεό. Εάν λοιπόν τα εσφορικά του σχέδια θεοδιούς αναδημιουργίες και αυτονομίες είναι καταταγγελισμένα να αποτύχουν, ποιο είναι το νόημα του μεταανθρωπισμού και τι θα επιτύχει. Ο μεταανθρωπισμός όπως προαυτού ο κομμουνισμός είναι, είναι στην πραγματικότητα μια ισχυρότερη αίρεση κεντρική θέση της οποίας είναι ο χιλιασμός. Ότι η ιστορία μέλη να φτάσει στην αποκορύφωσή της σε μία ακαθόρεστη κατάσταση επίγειας μακαριότητας. μια τέλειας ανθρωπότητας που ζει με τέλεια ειρήνη και αρμονία. Αυτή είναι η πλάνη της, της, του χιλιασμού και αυτή είναι η πλάνη του μεταανθρωπισμού πάλι βρίσκει κανείς την ίδια ιδέα περί ερχομού της Βασιλείας του Θεού επί γης. Ο μεταανθρωπισμός είναι η πιο πρόσφετη μορφή του μυστηρίου της ανομίας και επομένως αποτελεί προετοιμασία και οδό προς τον Αντίκριστο. Εδώ είναι όλη η σημασία για μας και την ανθρωπότητα. Είναι η τέλεια μετάβεση από τον αθειστικό ανθρωπισμό στον σατανικό υπερανθρωπισμό. Σκοπός του είναι να διαμορφώσει το υπεράνθρωπο, Ubermensch του Νίτσι, αλλά με τον έοσφορικό του κεραυνό να κτυπάει την γη δια της υπερνοημοσύνης, της τεχνητής νομιοσύνης. Εάν ο άνθρωπος ήταν η μεγαλύτερη, αν ο ουμανισμός, ανθρωπισμός ήταν η μεγαλύτερη όλων των ομαρτιών, εφόσον είναι ανθρωποκεντρικός και θέτει κάθε εμπιστοσύνη σε οτιδήποτε δημιουργεί ο άνθρωπος και ο ανθρώπινος νους, τότε ο μεταανθρωπισμός με την αιωσφορική του υπόσχεση μίας αυτόνομης ανθρωπότητας που θα έχει τα κλειδιά της ζωής και του θνάτου, είναι δαιμονοκεντρικός και εγκαταλείπει την ανθρωπότητα στα χέρια της υπερνομοσύνης που θα εμψυχώνει το αναμενόμενο υπεράνθρωπο αντίκριστο της τεχνητής νομιοσύνης. Ο μεταανθρωπισμός αποτελεί οδό προς τον αντίκριστο για ένα άλλο ακόμα λόγο. Ενώ ο ανθρωπισμός πήρε τον άνθρωπο από την θεοκεντρική του ενότητα εν το μόνο που ενώνει τα πάντα εν αυτό ως θεάνθρωπος, ο μεταανθρωπισμός υπερβαίνει τους ανθρώπινους περιορισμούς, όπως λένε, θέτοντας την ενότητα πέραν του ανθρώπου, εν το υπερανθρώπου. Συνεπώς, ο μεταανθρωπισμός οδηγεί την ανθρωπότητα κατευθείαν στην ενότητα με το δημονικό. Αφού ο υπεράνθρωπος, αυτός ο superman που θέλουν, είναι ο του διαβόλου άνθρωπος της ανομίας. Οι ενωμένοι εν αυτό απετυλούν το μυστικό του σώμα. Η απόρριψη του ανθρώπου σε παγκόσμια επίποδο και η αντικατάστασή του με έναν ανθρωπόθεο, Θεό, αυτός ο πειρασμός θα είναι ο τελευταίος της ιστορίας. Έχει προφητευτεί από τον ίδιο τον Χριστό στο βιβλίο της Αποκαλύψεως όπως λέει ότι ετήρες τους λόγων της υπομονής μου και εγώ στηρίσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσες έρχεστε επί της εκουμένης όλης περάσει τους κατοικούντες επί της γης όπως μας λέει και ο μακαριστός γέροντες Αθανάσιος Μητελινέος ο πειρασμό αυτός αφού θα καλύπτει ολόκληρη την οικουμένη, δεν θα είναι παρά η μεγάλη νοθεία της πίστιος εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Ας μην είμαστε αφιλείς. Η ιδωλατρική, μεταανθρωπιστική, ουτοπική φαντασία γοητεύει του σύγχρονου μικρόψυχους ανθρώπους και θα ρίξει πολλούς εκοσμικευμένους χριστιανού στην παγίδα να απαρνηθούν την θεανθρώπινη φύση του Χριστού και του σώματος Του. Προ 60 ετών, ο Πατερ Σερεφίμ Ροζ είχε περιγράψει τη μεγάλη νοθεία της πίστιος με τόσο διορατικότητα, ώστε τα λόγια του είναι ακόμη εξαιτικά διαφορετικά ενώπιον της περαιτέρω εξελίξεως, της χιλιαστικής θεώρησης που τόσο εμψυχώνει τους εσκάτους τούτος χρόνος. Και λέει ο Πάτρης Σερεφίμ. Η Βασιλεία δεν είναι εκ του κόσμου τούτο. Και ο Χριστιανισμός, την ψεύδο εκκλησία που δημιουργείται, μπορεί να πετύχει εγκοσμίως μόνον από ένα όρο, επιτυχία επί για την Εκκλησία, μόνο με το εξή τρόπο γίνεται: την αληθινή, και να επιζη... Συνόμη, αν την αληθινή βασιλεία και να επιζητήσει την ανοικοδόμηση βασιλείας εν το κόσμο. Αυτή ακριβώς η επίγειος βασιλεία αποτελεί τον στόχο της σύγχρονης νοοτροπίας. Η ανοικοδόμεσή τη αποτελεί το νόημα της σύγχρονης εποχής. Δεν είναι χριστιανική και ως χριστιανοί γνωρίζουμε τι τίνος βασιλεία είναι. Ο νεωτερικός ιδεαλισμός που ελπίζει για ουρανό επικής, ελπίζει επίσης και για την αόραστη μεταμόρφωση του ανθρώπου, το ιδανικό του υπερανθρώπου σε ποικίλε μορφές, συνητές και μην, το οποίο όσο παράλογο και αν φαντάζει, είναι πολύ ελκυστικό για μια νοτροπία που έχει εκπαιδευτεί να πιστεύει σε εξέλιξη και πρόοδο. Και ξαναλέω, εδώ πάσχει πολύ η Ορθόδοξη Θεολογία σήμερα που δεν καταλαβαίνει τι ρόλο παίζει την φιλοσοφία του δαρουανισμού σε όλη την οτροπία του κόσμου σήμερα και οδηγεί ακριβώς στο αντίκριστο. Το πνεύμα που κρύβεται πίσω από το μεταανθρωπισμό δεν είναι παρά το ίδιο πνεύμα που επιζητώνται σε πήγιο παράδεισο ετοιμάζει τον οδό για το αντίκριστο. Γι' αυτό το πνεύμα ο χριστιανισμός είναι επί της γης επιτυχία, σταυροφορία για τα, για τα εν, τη, εν το κόσμο αγαθά. Ο Χριστός για αυτούς είναι μία ιδέα και τα δύο τίθονται στην υπηρεσία ενός κόσμου μεταμορφωμένου από επιστημονικές και κοινωνικές τεχνικές και στην υπηρεσία ενός ανθρώπου σχεδόν θεοποιημένου από την αφύπνιση νέας, μιας νέας συνειδήσεως αυτό είναι που βρίσκεται μπροστά μα. Στην αγαπητή, αγαπητοί εν Χριστώ αδοφοί, δεν πρέπει να εκπλαγούμε ούτε να ταραχθούμε μπρο στο σατανικό όνειρο του μεταανθρωπισμού. Ο Κύριος μας υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας έως τις συντελείες του αιώνος και προς τον Αντίκριστο ακόμη ο Κύριος εντέλεται να μην φοβόμαστε διότι όχι μόνο ορίζουμε το Α και το Ω της ιστορίας που δεν ορίζουν αυτοί, αλλά είμαστε και μέλη του σώματός του. Και αν... Είμαστε, είμαστε, ένα με Αυτόν και συνεπώς κρίσμα έχουμε από του Αγίου και είδαμε πάντα. Πονηροί δε άνθρω... άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Και ο αδικών, μας λέγει ο λόγος του Θεού, αδικησά το έτη, και ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Ιδούγαρ, λέει Κύριος, ο Κύριος, έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού τεμού αποδούνε εκάστο ως το έργο να έστε αυτού. Μισθός μας είναι ο Χριστός, ο ίδιος ο Χριστός και δεν θα μας χάσει από το χέρι του αλλά αναισθήσει εμάς εν την εσκάτη ημέρα Αμήν Και για τον ορθοδοξότατο λόγο από την Αμερική υπάρχουνε πραγματικά δυνατές αιστείες ορθοδοξίας. Ολοκληρώσαμε την ημερίδα μας, αλλά αξίζει να ακούσουμε δύο, να απαντήσουμε σε δύο-τρεις ερωτήσεις που έχουν τεθεί. Παρακαλώ τον κύριο Ρούντα πρώτα. Ακούγομαι. Πιο κοντά μου, συγχωρείτε. Καταρχήν να τις διαβάσω και τις τρεις ερωτήσεις, γιατί θεωρώ ότι τρόπον την να είναι και δεν θα σας καθυστερήσω και πολύ λόγω του περασμένου της ώρας. Πρώτη ερώτηση. Υπάρχει δυνατότητα νομικά να αντιταχθούμε στις αποφάσεις νόμους που έχουν πάρθει καταχρηστικά ερήμη των προσώπων και καταπατούν συνταγματικά δικαιώματα. Ελπίζω να την έχω διαβάσει σωστά. Η δεύτερη είναι ποια προσωπικά δεδομένα πρέπει να αποφεύγουμε να κοινοποιούμε. Και η τρίτη, τα τελευταία τρία χρόνια ζήσαμε υποχρεωτικέ ιατρικέ πράξει, τεστ, εμβόλια, μάσκες, τρομερέ διακρίσει σε όσου δεν συνεμορφώθησαν με τι υποδείξει τη υγειονομική χούντα, πιστοποιητικά υγειονομικών φρονημάτων με COVID, pass και άλλα. Πιστεύετε ότι τηρείτε το σύνταγμα, Το, το έχω διαβάσει σωστά. Ωραία. Λοιπόν, γενικά να πούμε το εξή. Ε, έχω... Προσπαθώ να το, να το φτιάξω σε δύο κομμάτια την απάντηση, αλλά θα πω το εξή. Λέει εδώ η πρώτη ερώτηση: Να αντιταχθούμε στι αποφάσει. Όταν αντιτάσσουμε, σημαίνει ότι πρώτα κάποιο με έχει κάνει επίθεση και μου έχει κάνει επίθεση γιατί ενδεχομένω εγώ όλα αυτά τα χρόνια ήμουν αδρανής. Τι θέλω να πω, Η δημοκρατία είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο πολίτευμα και απαιτεί κόστο και θυσίε από όλου μα. Απαιτεί γνώση, Δηλαδή, καλό θα ήταν πριν φτάσουμε στο όποιο σημείο έχουμε φτάσει τώρα, όλοι μα, και όταν λέω όλοι μα, όλοι μα, από τι μικρέ μέχρι τι μεγάλε ηλικίε, να φροντίζουμε τον προσωπικό μα χρόνο να τον αξιοποιούμε ποιοτικά. Άρα και πόσοι ξέρουμε τα άρθρα του Συντάγματο, πόσοι από εμά έχουμε διαβάσει έστω και μία φορά το Σύνταγμα, πόσοι από εμά ξέρουμε πώ δημιουργούνται οι νόμοι, πώ ψηφίζονται οι νόμοι, πώ τροποποιείται το Σύνταγμα, πώ προβάλλεται ένα νόμο, πώ προσβάλλεται η αντισυνταγματικότητα ενό νόμου ή πώ ελέγχεται για τη συνταγματικότητα ενό νόμου. Θα μου πείτε, μα καλά, θα γίνουμε όλοι δικηγόροι. Όχι, δεν θα γίνουμε όλοι δικηγόροι, οι νομικοί ή οι πολιτικοί επιστήμονε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει στοιχειώδει αρχέ του δημοκρατικού πολιτεύματο να τι γνωρίζουμε όλοι μα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί αυτό θα βγει αργότερα. Πάμε σε άλλο κομμάτι τώρα, στι εκλογέ, στον τρόπο που διαμορφώνεται το πολίτευμα, στον τρόπο που εξελίσσεται και προχωράει η δημοκρατία. Άρα ξέρουμε όλοι τι σημαίνει ότι είμαστε στην Ευρώπη. Το έχω παρατηρήσει πραγματικά πάρα πολλέ φορέ σε μηνύματα που βλέπω από εδώ από εκεί. Ένα σωρό εσφαλμένε ερμηνείε τη πολιτική πραγματικότητα και του πολιτεύματο ανάλογα με το κάθε τι που έχει ο καθένα στο μυαλό του. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν σαφεί λειτουργίε, οι οποίε πρέπει να τι μάθουμε. Ξέρετε γιατί, να το πω λαϊκά, για να είμαστε πιαν κορόιδο. Γιατί όταν έρχονται και μα πιάνουν κορόδο οι οποιοδήποτε κυβερνήτε και ηγείτορε, είναι γιατί εμεί έχουμε δώσει το δικαίωμα. Τώρα, εντελώ τεχνικά, ποια προσωπικά δεδομένα λέει πρέπει να αποφεύγουμε να κοινοποιούμε. Ε, καλό θα είναι δεδομένα που αφορούν τον ψυχισμό μα, την προσωπικότητά μα, τα βγάζουμε έξω στη φορά όλα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κοινοποιούμε τα πάντα σε όλου. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν κάποιε εφαρμογέ που μπορούμε να, κάνουμε κάποιες, να συναλλαχθούμε με το δημόσιο που απαιτούν κάποια στοιχεία προσωπικά, αλλά εγώ θα πρότεινα το εξή. Καλό θα ήταν όλοι μα σήμερα κιόλα, σήμερα κιόλα, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο από τον ελεύθερο, έστω και τον ελάχιστο που έχουμε, να διαβάσουμε ο καθένα μα το Γενικό Κανονισμό Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Είναι ζητήματα που αφορούν όλου μα. Κάποτε δασκόμασταν στο σχολείο στοιχεία δημοκρατικού πολιτέματο από τη μικρή ηλικία. Τώρα γιατί. Έχουμε διαφερθεί ω γονεί στα παιδιά μα από μικρή ηλικία να του πούμε παιδί μου. Αύριο μεθαύριο θα κληθεί να ψηφίσει, αύριο μεθαύριο θα γίνει ενήλικα. Πόσοι άραγοι από εμά τα τελευταία χρόνια έχουν δει στην ε, πλατφόρμα, την ηλεκτρονική, στην ιστοσελίδα, την Go, πόσοι οι νόμοι ψηφίστηκαν, Πόσοι από εμά διαβάσαμε αναλυτικά βήμα προ βήμα, κομμάτι, κομμάτι, παράγραφο, παράγραφο, τα ΦΕΚ Έχουν ψηφιστεί παιδιά νόμοι οι οποίοι έχουν μπει στο σώμα τη κοινωνία, αλλάζουν την οικογένεια, τη μητρότητα, ένα σωρό πράγματα. Και δεν θέλω να ξεφύγω τώρα γιατί το θέμα είναι άλλο και είναι και τεράστια συζήτηση. Και όσο αφορά το άλλο, το αν τηρείται το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα μπορεί να τηρείται τυπικά. Είναι αυτό που λέμε η μεταδημοκρατία. Στην ουσία, η μεταδημοκρατία, το πώ δημόκραση είναι. Αυτό που λέμε φαινομενικά λειτουργούν οι θεσμοί, λειτουργούν οι νόμοι, αλλά όχι επί τη ουσία. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε σίγουρα βάναυσε προσβολέ του Συντάγματο. Θα μου πείτε και τι θα κάνουμε. Αυτό πρέπει να το αναλογιστεί ο καθένα μόνο του. Γιατί δεν θέλω να δώσω άλλη διάσταση στην εκδήλωση. Αλλά να ξέρουμε ότι, όπω έλεγε ο μεγάλο, ο βαθύ Ρωμιό και ο Δημοκράτη Μακριάννη, πρέπει να φύγουμε από το εγώ και να πούμε στο εμεί. Η δημοκρατία είναι κάτι σαν προσευχή. Βγαίνω από το εγώ και πάω στο εμεί. Επιτέλου, η πολιτεία, η δημοκρατία απαιτεί αξίε ηθικέ, απαιτεί αρχέ. Δεν είναι αργά, μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Και δεν χρειάζεται κάθε φορά, κάθε φορά λόγω αμέλειας να ε, λειτουργούμε κατασταλτικά. Το σύνταγμα που έχουμε έχει 120 άρθρα, είναι αυστηρό, ε, θεσπίζεται πιο εύκολα, με, τροποποιείται πιο δύσκολα. Όταν, όταν Πρέπει να ξέρουμε ότι όταν ένας νόμος βγαίνει στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θα εφαρμοστεί θεωρητικά ως συνταγματικός. Γιατί κατά τη διάρκεια της ψήφισης του στο κοινοβούλιο, μπορεί και ο Πρόεδρος Βουλής και οι αρμόδιες επιτροπές να κάνουν ελέγχο συνταγματικότητα των νόμων. Τώρα, αν μετά βιένας... Άρα λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστεί. Όταν λοιπόν βγει ένα νόμο, μετά, τυπικό νόμο, πρέπει να εκδοθεί εκτελεστική πράξη αυτού του νόμου. Αυτή λοιπόν θα προσβάλλουμε στα αρμόδια δικαστήρια, στο στέ, στα διοικητικά, ω αντισυνταγματική. Και πάλι αυτή δεν θα κυρωθεί από μόνη της. Πρέπει ο αρμόδιο νομοθέτη να αλλάξει τον νόμο. Εντελώ χοντρικά σα το λέω. Η ουσία όμω, την οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα και να το κρατήσετε. Πρώτα, τι θεολογικέ τοποθετήσει για τη δημοκρατία αποτελεί πάνω απ' όλα κατήχηση με την καλή έννοια. Θέλει τον άνθρωπο στην προοπτική της καταχάρη θέωσης, ώστε να μπορεί η δημοκρατία να σέβεται και να είναι αργός προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω να σας κάλυψα, με συγχωρείτε, αλλά πήρε λίγο η διάρκεια και θα πρέπει και εγώ να αναχωρήσω. <σφυλίξε> Εύχομαι όλοι να το πάρουμε στις πλάτες μας, παιδιά. Στις πλάτες μας. Ε, θέλω να σας πω κάτι ε, εκ της Αστίας ε, Πατερικών Μελετών, επειδή έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με το εμβόλιο. Κοιτάξτε, και ο πατήρ ε, Πέτρος είπε ότι και αυτό έχει έτσι μία σύνδεση και είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο μετανανθρωπισμός. Δεν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ε, διότι η αστέια μας έχει πάρει θέσεις έχει κάνει πέρσι ακριβώς ένα χρόνο πριν στις 15 Ιανουαρίου του 2022 κάναμε ειδική ημερίδα για το θέμα της υποχρεωτικότητας των εμβολίων και μίλησαν εξαιρετικοί ομιλητέ, τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα για το εμβόλιο και ήταν μάλιστα και οι υγειονομικοί υποδιώκτες όπως και κ. Μπαραμίδης και ο Ιωσίδης Έτσι τοποθετήθηκαν. Επίσης, Επίσης έχουμε πολλά κείμενα από την στιγμή που ξεκίνησε ο διωγμός των χριστιανών με το κλείσιμο των εκκλησιών. Φτάνει, τώρα θα μιλήσουμε γι' αυτό. Βλέπουμε το ευρύτερο θέμα που μας απασχολεί, μέσα στο οποίο εντάσσεται και αυτό το θέμα των εμβολίων. Έτσι θα μερικές ερωτήσεις ακόμα, να... δύο-τρεις ερωτήσεις, δεν χρειάζονται περισσότερες. ποιον θα... σε ποιον, ποιους, ε. ματέρα του κύριου ο... συγγνώμη, ναι. Ε, από τις ερωτήσεις που έχουμε, έτσι δειγματοληπτικά μάλιστα έχουμε συγκεντρώσει κάποιες, κατηγοριοποιήσει κάποιες. Σχετικά καταρχάς ε, με την τεχνολογία. Ε, η τεχνολογία λέει είναι γνωστό ότι έχει ήδη διαμορφωθεί για τα επόμενα δέκα χρόνια και δεν μας την έχουν ανακοινώσει. Άρα πόσο επικίνδυνο είναι γιατί ενδεχομένως να είμαστε πολύ πιο μπροστά από εκεί που νομίζουμε. Ναι, αυτό είναι ε, και, ναι, ας μιλήσουμε γι' αυτό. Κοιτάξτε, αυτό πάντα συνέβαινε και υπάρχει ένα άλλο που λέει στην ουσία ποια είναι η κόκκινη γραμμή και αν υπάρχουν θετικά, κάνω τώρα μία, ένα, ένα απόσταγμα, βγάζω δύο-τρεις ερωτήσεις, αν υπάρχουν ε, τελικά και κάποια καλά στη ρομποτική, στην τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Κοιτάξτε, η τεχνολογία πάντα, Πάντα, έτσι είναι σε κάποια εργαστήρια, είναι 10-20 χρόνια μπροστά, είναι αλήθεια. Όλα τα πράγματα όμως δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προχωρήσουν εύκολα στην γενική τεχνητή νοημοσύνη και στο εμφύτευμα που να κάνει όλα αυτά που είναι το όραμα. Όλα δείχνουν ακόμα και αν είναι πολύ μπροστά. Τώρα, ε, όσον αφορά την ειδική τεχνητή νοημοσύνη, όπως παραδείγματο χάρη το αυτοκινούμενο ε, όχημα... Εκεί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Αλλά υπάρχουν άλλε παράμετροι που δεν ξέρω αν θα του το επιτρέψουν. Τώρα, όσον αφορά βεβαίω και η τεχνητή νομοσύνη και η ρομποτική, ε, όπω όλε οι επιστήμε και όλε οι τεχνολογίε, γιατί υπάρχει και μια ερώτηση εδώ, πώ θα το βλέπαμε για του ανθρώπου με ειδικέ ανάγκε. Βεβαίω, πάντα η επιστήμη μπορεί να έχει καλέ εφαρμογέ. Το θέμα είναι πού βάζει τα όρια και ποιον εμπιστευόμαστε. Διότι και σήμερα βλέπουμε ότι και, όλοι έχουμε από ένα κινητό, το έχουμε αποδεχθεί, αλλά παρακολουθούμαστε και το ξέρουμε και μα το λένε. Παλιά μα λέγανε γραφικού, ναι, τώρα λένε και επίσημα ότι παρακολουθούμαστε. Λοιπόν, ε, είναι επιλογή δική μα αν θα έχουμε κινητό, αν δεν θα έχουμε. Είναι δική μα επιλογή αν θα διασυνδεθούμε με το τσιπάκι, όχι. Είναι επιλογή μα αν θα πάρουμε την ταυτότητα. Όποιο πάρει την ηλεκτρονική ταυτότητα, δύσκολα θα αρνηθεί μετά, θα σε πάρει κατρακύλα. Αυτό που είναι τώρα η σημερινή εφαρμογή αυτή με τη γέπτη. Η που, που είναι στο ε, υπάρχει ας πούμε η, η εφαρμογή έχει βγει η ηλεκτρονική η ηλεκτρονική ταυτότητα βέβαια δεν είναι υποχρεωτική σε μία αλφα μορφή στο κινητό. Και το είδαμε αυτό και με τα COVID pass κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά, και στην Σουηδία συγκεκριμένα πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν βάλει ένα τσιπάκι, μια πολύ γνωστή εταιρεία, για να μπορείς να... ή και ηλεκτρονικές πληρωμές ή η ταυτοποίησή σου, ότι δηλαδή έχει βγει στην Ελλάδα η ηλεκτρονική ταυτότητα στο κινητό, έχει βγει σε αυτούς, έτσι πάκι και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Επομένως, αν αποδεχθώ ε, την ηλεκτρονική ταυτότητα, την ηλεκτρονική ταυτότητα εδώ στο κινητό, το τσιπάκι όπω το έχουν στη Σουηδία κάποιοι, ε, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Ε, μετά θα πει, αφού έχω ένα τσιπάκι εδώ, βρε, δεν βάζω ένα και στο κεφάλι μου. Αυτέ είναι προ... ο καθένα θα πρέπει να τραβήξει κάπου την κόκκινη γραμμή. Οι κίνδυνοι υπάρχουν και η τεχνολογία από την άλλη πλευρά βεβαίω και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το καλό και ειδικότερα στην ιατρική. Πού βάζει όμω κανεί τα όρια. Δεν ξέρω αν. Ναι για το Γιουβάλ Χαράρι λέει, όπως προβάλλεται η υποστήριξη ότι ο άνθρωπος θα ζήσει χιλιά χρόνια, έχει διγεννηθεί, αν ισχύει κάτι τέτοιο. αυτό είναι, το λένε χαριτολογώντας, δηλαδή θεωρούν, καταρχά καταρχάς δεν είναι τεχνολόγος ο κύριος Χαράρι, είναι ιστορικός. Όπως είπε, ο αγαπητός Παύλος, ο μα. μας. λοιπόν, ναι, ε, θεωρεί ότι είμαστε τόσο προχωρημένοι στην τεχνολογία, που έτσι είναι ένα μαρκετίστικο μήνυμα, ότι έχει ήδη γεννηθεί ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο, δηλαδή είναι ήδη η τεχνολογία εκεί, έτσι ώστε μπορούμε να έχουμε ανθρώπου από αυτού που ζουν σήμερα θα ζήσουν χίλια χρόνια. Εμεί δεν το πιστεύουμε αυτό. Α έρθει η επιστήμη ή κάποιο ιστορικό να μα πει το αντίθετο. Ε, μάλιστα αυτό το είχε πει και ο κύριο Όμπρε Ντε νομίζω το είχε πει το συγκεκριμένο για τα χίλια χρόνια, μόνο ο κύριο Χαράρη. Να πούμε, ίσω, μόνο ένα ερώτημα που βλέπω ότι τα άλλα είναι έτσι τεχνικά. Είναι περίπου όλα στα ίδια πλαίσια. Γι' αυτό, α μην πούμε κάτι άλλο. Αν δούμε κάποια διαφοροποίηση, νομίζω στην ιστοσελίδα τη ετε... εστίαση πατερικών μελετών μπορεί να αναρτηθεί. Βλέπω όμω, ίσω, να είναι η τελευταία ερώτηση που να καλό είναι θα είναι να, να... Όχι, είναι να... να, να είναι. τοποθετηθούν, <χε> ίσω και οι πατέρε. Και είναι κάτι πιο πολύ για στρογγυλή τράπεζα. Αυτή η μία και τελευταία ερώτηση, η οποία είναι η εξή. Η θεωρητική του κινήματο του μετανθρωπισμού. Έχουν πει ότι το κίνημα transgender, διεμφυλικότητας, είναι η γέφυρα για τη μετάβαση της ανθρωπότητας στον μετανθρωπισμό πώς το βιώνουμε στην εποχή μας. Και υπάρχει μια παρόμοια ερώτηση που πάλι προσπαθεί να, 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 να συνδέσει, γιατί μάλλον το συνδέουν οι το, το την διεμφυλικότητα, με το μεταανθρωπισμό. Ε, νομίζω ότι το, το έθιξε ίδιο σεβασμιότατος και δεν ξέρω... 아, νομίζω έχει ήδη αναφερθεί αυτό. Δεν ξέρω αν οι πατέρε θέλουν να πούνε κάτι πάνω σε αυτό. Ήταν καλύτερα να πει και ο πατέρα, κάποιε ερωτήσει να απαντήσει. Νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο ουσιαστικό. Μπορώ να πω κάτι γι' αυτό και γρήγορα να απαντήσω δύο-τρία. Αν, αν επιτρέπετε το χρόνο. Λοιπόν, σίγουρα είναι γέφυρα, γιατί και σε και τα δύο περιπτώσει οικοκεντρική, will to power δηλαδή εξουσιάζω τον αυτό μου και φτιάχνω τον αυτό μου την ταυτότητα. δεν σέβομαι αυτά που έχει δώσει ο Θεό άρα πιστεύω ότι είναι στο ίδιο κατεύθυνση και πνεύμα. πνεύμα άλλη ερώτηση έχει ο μετανανθρωπισμός σχέση με το καμπάλα ή με το νέο παγκινισμό ε, άμεσα δεν ξέρω δεν έχω μελετήσει καμπάλα και αυτά, αλλά σίγουρα η ιδεολατρία είναι, όπως έχω πει στην, στην εισήγησή μου, είναι η ιδεολατρία, γιατί το εκτίση ε, θα, θα θεωρούν ε, σχεδόν ε, ίσο με το Θεό. Αυτή είναι η ιδεολατρία, κατά Ανατρέπε, ε, Ανατρέπεται ο μεταανθρωπισμός σε αυτή την ιστορική στιγμή, που βρισκόμαστε ή η ανθρωπότητα είναι καταδικασμένη. Εάν επιτρέπετε, ποια είναι η αντιμετώπιση. Ε, αυτή είναι η ερώτηση. Ε, κοίταξε, κοιταξε ανθρωπινως δεν, α, δεν υπάρχει έτσι, κάτι να κάνουμε για να ανατρέψουμε. Ε, ο Θεός θα επεμβαίνει όμως και οι Άγιοι μας έχουν πει. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Γέροντας Ρεφέμ στην Αμερική, ο Άγιος Πουφύριος, έχουν ποιοι έχουν μιλήσει για μία επέμβαση Θεού στην, στην ιστορία. Ε, άλλοι λένε ότι δεν υπάρχει αυτό μέσα στην Αποκάλυψη και να μην το περιμένουμε. Ε, η θέση μου είναι ότι ε, και δεν υπάρχει σχετικά με την Αποκάλυψη σε κάθερα. σωστό, ο, ο, ο Γέροντας Αθανάσης Μιτελεναίος έχει αυτή τη θέση, και όμως ε, η, μπορεί να υπάρχει και τα δύο Δηλαδή και η επέμβαση να γίνει και να συνεχίζει, να συνεχίζει η ανθρωπότητα όσο θέλουν να ακολουθούν αυτή, αυτή η πορεία. Να συνεπάρχουν δηλαδή. Να υπάρχει μια επέμβαση θεού σχετικά με την Εκκλησία. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι θα αλλάξουν και όλοι θα, θα γυρίσουν. Άρα ε, εγώ θα έλεγα ότι τα δικαιώματα που δίνουμε εμεί πνευματικά η αμετινοησία μας είναι η, κύρι... η αιτία <σχει> είναι η κύριος αιτία που αφήνει το διάβολο να δρά και να, και να κάνει όλα αυτά που κάνει. Ε, και το τέλος του κόσμου και η έλλειψη του Αντικρίστου ρυθμίζεται παραδόξως από μας με την, με την μετάνοια ή όχι θα φέρουμε πιο γρήγορα ή όχι το Αντίκριστο. Τελευταία ερώτηση. Η βούληση των περισσότερων ανθρώπων ίσως επιθυμεί το μεταανθρωπισμό. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να ε, πρέπει να εμπεμβούμε. Ε, η βούληση των ανθρώπων επιθυμεί από νεότερα στην αμαρτία. Τι, αυτό άσχετο με Εμείς είμαστε, η βούλησή μας είναι αυτό που μας οδηγεί ή η βούληση Θεού. Εμείς είμαστε χριστιανοί και, και αγωνιζόμαστε για να κάνουμε Θέλουμε Θεού. Αυτά που κάνουν αυτοί, α κάνουν. Δεν μπορούμε να εννοείται η ελεύθερη απολογή των ανθρώπων. Ε, ο Θεό σέβεται. Άρα, αν αυτοί διαλέγουν την πλάνη και την αίρεση και το χιλιασμό, αυτό θα έχουν την, το μισθό του. Εμεί όμω θα, θα διαλέξουμε την, το θέλημα Θεού. Και ο μετανθρωπισμός πρέπει να εξετάζεται να εξετάζεται ε, μόνο πνευ, κοινωνικά ή να μόνο πνευματικά. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα είναι πνευματικά. Αυτά που ακούμε και ακούσουμε στο COVID, στο COVID, εγώ το λέω covid που υπάρχει, covid είναι αίρεση και αυτό. Ε, όλα αυτά που έγινε όλα αυτά που έγινε, ε, μας, ε, ε, πολλά μαθήματα πήραμε. Ακούσαμε από να λένε ότι δεν είναι, δεν είναι πνευματικό θέμα, είναι ιατρικό. Δεν υπάρχει κάτι που δεν είναι πνευματικό θέμα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δεν είναι... Ναι. Όλα είναι πνευματικά. Πρώτα απ' όλα είναι πνευματικό το θέμα. Ε, γιατί το, το, κάθε τι που κάναμε, ο διάβολος ασχολείται για να, μας, να, να σαν εργαλείο για να μας πάρει από τον Θεό. Μας λένε στο εξωτερικό ιδιαίτερο, παράδειγμα σας δίνω, γιατί η ερώτηση ήταν, είναι πνευματικό, anyway, παράδειγμα σας δίνω το πιο τραντακτό και φοβερό στο εξωτερικό και το ίδιο σκύει εμβόλιο, ό,τι θέλεις. Λένε, ο πνευματικός δεν έχει καμία σχέση να καθοδηγεί το ζευγάρι σε θέμα ε, του, του κρεβατοκάμερου. Σκέσει ζευγαριού. Ε, και λέω, σουρτάω. Δηλαδή ο διάβολο δεν μπαίνει εκεί. Έχει την πόρτα, λέει. Μην μπαίνει και δεν μπαίνει. <laughs> ο, 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 διά, υπάρχει κάπου. Ο διάβολο θα πάει εκεί που είναι το πιο ιερό κομμάτι τη ζωή μα. Εκεί που γίνεται το πιο ιερό πιο πράγμα που είναι η δημιουργία του ανθρώπου. Δεν θα πάει ο διάβολο. Τίποτα δεν πάει. Δεν υπάρχει πουθενά που δεν πάει ο διάβολο. Και ο λόγο τη Εκκλησία είναι σε όλα. μάλλον πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε αυτό πνευματικά και όχι κοινωνικά. Ευχαριστώ. <κλήσει> 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 Το θέμα του μετανθρωπισμού παρουσιάστηκε πολύ πυκνά, με πολλές διαφορετικές απόψεις. Δεν εξαντλήθηκε, ούτε θα εξαντληθεί, θα υπάρξουν και άλλες ενημερώσεις. Ευχαριστούμε όλους εσάς που παραμείνατε μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε τους συντελεστέ, τους ομιλητές. Ένα κατάκι, ένα κατάκι. Και θα κλείσουμε την ημερίδα. Ευχαριστή. Α, ευχαριστή. α, ναι, με τις ευχαριστίες. Χάσαμε το χαρτί των ευχαριστειών. Ευχαριστούμε όλους, Γενικώ που συμμετείχαν. Το πολεμικό μουσείο; Ναι, βέβαια, στο πολεμικό μουσείο πάντα το οποίο μας υποστηρίζει και είναι. <στονίκηση> Ο Γιώργος Αβραμίδης. Ποιος είναι; <στονίκηση> Είναι, είναι backstage. Λοιπόν. Ε κλείνουμε επίσης την ημερίδα. Επίσης, <στονίκηση> το Σπύρο και τον Γ, <στονίκη> ε Γρηγόρη Μιλιαρέση για την κάλυψη του βίντεο. Ναι, Ευχαριστούμε το στρατηγό μας εδώ που ήταν πρόθυμος και συντόνωσε την ημερίδα. Ε, την γραμματεία μας, τις κυρίες της γραμματείας που έχουν κοπιάσει πάρα πολύ. Τον κύριο Χιωτακά, εκτός από την εισήγησή του, κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για όλα τα τεχνικά ζητήματα τον πατέρα Βασίλειο τον Κοκολάκη που είναι συντονιστή όλα τα μέχρι να οργανωθεί όλη η μερίδα πάρα πολύ συντέλεσε και όλους τέλο πάντων ευχαριστούμε όλους σας και ευχόμαστε να έρχεστε στις μερίδες μας παρακολουθείτε αυτό που κάνει η εστία Πατέρων Μηλετών μπορεί να έχετε κάποιες αντιρρήσεις, κάποιες ζητήματα ελάτε κοντά μας, μπορείτε να δώσετε τα στοιχεία σας αν θέλετε να είστε φίλοι της εστίας Πατερικών Μηλετών στην είσοδο Ωστε να λαμβάνετε ενημερώσει για τι εκδηλώσει μα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή, Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμέτρη τη γη. Απ' τα τον των Ελλήνων τα ιερά και σαμπρότα άνδριωμένη, και σαμπρότα άνδριωμένη, ελεύθεριά και σαμπρότα